Είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα, καπετάνια. Δεν σας ακούω. Τελείωνε. Καλώς ήρθατε στα Gamelab News. Είναι η Bad Wolf. Και είναι η Antagonizer. Λυπητερή ημέρα για το gaming community, η σημερινή που γυρίζονται τα νέα. Μάθαμε ότι απεβίωσε ο streamer και gamer του StarCraft 2, J.O.F. Robinson, ή αλλιώς InControl. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, συλληπιτήρια σε όσους τον ήξεραν. Και εννοείται και στο community που τον γνώρισε και τον αγάπησε. Και πάμε τώρα σε λίγο πιο ευχάριστα νέα, καθώς όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, έχουμε παραπάνω λεπτομέρειες όσον αφορά το The Witcher, τη νέα σειρά του Netflix. Δώσε fan service στο λαό, εγώ αυτό έχω να πω για το τρέιλερ. Το χαρήκαμε, δεν μπορώ να πω. Εντάξει, okay, πέρα από αρκετά το κομμάτι. Αρκετά λεπτά. Πολύ ωραίες σκηνές, πολύ ωραία παραγωγή. Πολύ promising. Τα κουστούμια είναι όλα τέλεια. Και έχουμε και inside info. Inside, καλά, το έχουμε γράψει. Θα έχουμε τη γνωστή σκηνή που είναι ο Geralt στην μπανιέρα και... Κλασικό πλέον. Μην δω κανένα σας να ρωτάει γιατί δεν έχει γένεια. Γιατί δεν έχει γένεια. Αρχικά τρέχω διάβασε το βιβλίο. Γιατί είναι βασισμένο στο βιβλίο και στα παιχνίδια. Κατά δεύτερον, ακριβώς, και στα πρώτα παιχνίδια, το πρώτο και το δεύτερο, δεν είχε γένεια. Ναι, μεν υπάρχει ένα τεράστιο community το οποίο περιμένει αυτή τη σειρά, αλλά μην ξεχνάμε ότι το Netflix το προωθεί ότι είναι από τη γνωστή σειρά βιβλίων. Οπότε λίγο τα expectation gamers, αν τα χαμηλώσετε, βασιζόμαστε πιο πολύ στην ιστορία και στο lore. Και τα παιχνίδια είναι βασισμένα στα βιβλία. Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να περιμένουν να δουν κάποια mechanics περίεργα. Όπως εγώ περίμενα στο Assassin's Creed να δω στη ταινία και δεν είδα τίποτα. Εντάξει, θα δείξει. Ας ξεφύγουμε όμως λίγο από τα κινηματογραφικά του θέματος και πάμε λίγο πιο πολύ στην gaming βιομηχανία. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι θα γίνει μια αποχώρηση του Tim Willits από την ID Software, ο οποίος είναι πραγματικά βετεράνος developer στην εταιρεία. Μετά από 24 χρόνια πορείας που έχει φέρει επαναστατικά FPS παιχνίδια όπως το Doom, το Rage, το Quake, τα οποία έχουν αλλάξει το τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα παιχνίδια, αποχωρεί, δεν τον διώχνουνε πρώτα απ' όλα. Βασικό αυτό. Είναι πολύ βασικό αυτό. Απλά λέει ευχαριστεί πάρα πολύ τους συνεργάτες. Έχει αναφέρει ότι η αποχώρησή του δεν θα επηρεάσει κάποια ημερομηνία κυκλοφορίας μελλοντικά, πολύ σημαντικό, και είπε ότι θα αναφέρει τα μελλοντικά του πλάνα στη QuakeCon το 2019, 28 Ιούλη δηλαδή. Αλλά όπως και να έχει, εντάξει, του ευχόμαστε τα καλύτερα και περιμένουμε να δούμε πού θα πάει. Λογικά θα για μεταγραφή θα είναι. Και βαρβάτη μεταγραφή για να πήραν το συγκεκριμένο άτομο. Αλλά έχουμε κι άλλα. Αλλά έχουμε κι άλλη αποχώρηση! Και είναι από την Blizzard πάλι και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι καλό πλέον για την Blizzard. Η αποχώρηση για την οποία μιλάω είναι ο Frank Pierce. Είναι ένας από τους τρεις αρχικούς ιδρυτές της Blizzard συγκεκριμένα. Μετά από 28 χρόνια λοιπόν, αποφάσισε ότι θέλει να πάει κάπου αλλού και να αφήσει την εταιρεία στη νέα γενιά, όπως μας αναφέρει. Πού να πάει? Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν μας έχει πει κάτι διαφορετικό ή κάτι πιο συγκεκριμένο. Ξέρουμε ότι αποχωρεί από την εταιρεία, τουλάχιστον από τα καθήκοντά του. Οικειοθελώς. Ναι. Όπως θυμάστε, είχαμε αναφέρει ήδη την αναχώρηση του Mike Morhaein, ο δεύτερος ουσιαστικά που είχε μείνει στην Blizzard, και πολύ πιο πριν από εκείνον, το 2004 συγκεκριμένα, είχε φύγει και ο Allen Adhan. Βλέπουμε ότι όλοι οι ιδρυτές έφυγαν τελείως από τη Blizzard, ότι η εταιρεία πλέον δεν τους ανήκει και δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό καλό για την εταιρεία ή όχι, να σας πω την αλήθεια. Και αφού μιλήσαμε για κάποιες αποχωρήσεις όσον αφορά την Blizzard, ας πάμε και σε κάποιο παιχνίδι, να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για games. Συγκεκριμένα στο Overwatch έχει έρθει ένα developer update, το οποίο έχουμε και τώρα και τα Summer Games, όπου ήρθε και λίγο νωρίτερα και θα διαρκέσει για 3 εβδομάδες. Βέβαια, οι developers μας έχουν ενημερώσει ότι έρχονται νέα πραγματάκια, εκτός από το roll queue το οποίο έχει προσθεθεί. Δουλεύουν και πάνω σε νέο χαρακτήρα, ο οποίος θα είναι αρσενικού φύλου, καθώς και θα έχει σχέση με τη μουσική, με μαθηματικές εξισώσεις. Έχουμε δει ένα τιζεράκι μικρό το οποίο μας έχει αφήσει λίγο σε ένα suspense πολύ περίεργο. Λογικά, μετά το event θα δούμε αν θα έρθει ο νέος χαρακτήρας, τι abilities θα έχει. Και ελπίζουμε Blizzard να μην είναι μπαφαρισμένος, λέω εγώ τώρα. Έλα, εντάξει, δεν έχουμε μάθει ότι όλοι οι παίκτες όταν κυκλοφορούν είναι buffed as fuck. Εντάξει, λογικά με το που ανακοινωθεί να ξέρετε ότι θα μπορούμε να δοκιμάσουμε τον νέο παίκτη στα test servers, στο PTG, οπότε εκεί πέρα θα δούμε και παραπάνω πραγματάκια. Ο Jeff Kaplan όμως, εκτός από τις ανακοινώσεις για τον καινούριο παίκτη, μας είπε και ότι δουλεύουν ένα καινούριο σύστημα για να πιάνουν τους cheaters. Άρα τη μούτσικα! Ναι, παιδιά, πλέον αν τσιτάρετε στο Overwatch με τις αλλαγές οι οποίες έρχονται, την έχετε βάψει. Ουσιαστικά μας ενημέρωσε ότι στους PTR servers ήδη τεστάρουν το καινούριο τρόπο για να διαχειρίζονται τους cheaters. Αν σε πιάσουν λοιπόν να τσιτάρεις και παίζεις οποιοδήποτε παιχνίδι εκείνη τη στιγμή, θα σταματάει το παιχνίδι. Και αφού σε έχουν πιάσει λοιπόν, θα έχεις και βαρύτατες ποινές. Δεν μας έχουν πει. Οι οποίες δεν έχουν αποκαλυφθεί. Ναι, όχι, δεν μας έχει πει ακόμα τι ποινές θα είναι. Φαντάσου την ώρα που ανακαλύπτει Blizzard ότι τσιτάρεις, να κλείνει το game και να ακούγεται ένα βζμπ. Και να σβήνει όλο το ρεύμα, ρε, στην πολυκατοικία. Και να λένε αυτές ήταν οι βαρύτατες ποινές. Φαντάσου, όχι, να μπαίνει μπροστά σε όλους τους υπόλοιπους συμπαίκτες και να λέει αυτός το που χάσετε το παιχνίδι, αυτός είναι cheater, αν ξαναδείτε το όνομά του, μην παίξετε μαζί του. Εσύ δεν παίζεις Overwatch? Ναι, γάμισε τα. Γιατί, τι έγινε? Παίζεις ωραία, αλλά πώς νομίζω ότι πήγα Platinum τώρα? Τι έκανες? Κοίτα, υπάρχουν κάτι εφαρμογές που πώς να πατήσεις. Τι είπες? Είμαστε από την Blizzard! Φύγαμε! Όχι! Μη! Γιατί! Δεν έκανα κάτι το δικηγόρο μου! Μην τσιτάρετε. Υπάρχει όμως και ένα άλλο σύστημα το οποίο έχει έρθει στην επιφάνεια. Για πες. Στο Apex συγκεκριμένα, η Respawn Entertainment έχει πει ότι παιδιά, εμείς δεν θα σταματάμε το παιχνίδι. Θα τους δώσουμε μαζί όλους τους cheaters. Λέει τσιτάρεις, φίλε. Παίξε αντίπαλος. Να δούμε, έχεις τα κότσια. Όχι, δεν είναι έχεις τα κότσια, είναι οκ, θέλετε να τσιτάρετε. Πολύ καλά. Συνεχίστε. Μ' αρέσει, είναι ωραία ποινή. Όλοι μαζί. Η Blizzard λοιπόν θα σου πω τι μου θυμίζει. Σε δημοτικό γυμνάσιο λέει και όπως θέλεις πες το, είναι ο κακός ο καθηγητής, ο οποίος ρε παιδί μου θα σου πει έκανες μαλακιά, πενταήμερη αποβολή. Ενώ η Respawn Entertainment είναι ο πιο cool καθηγητής, ο οποίος σου λέει ρε παιδάκι μου, γιατί το κάνεις? Δεν θέλω να σε διώξω τώρα από το σχολείο, αλλά πρέπει και εγώ κάτι να κάνω, κατάλαβες? Σε στέλνω detention. Ναι. Δεν ξέρω ποιον προτιμώ. Είναι ιδιαίτερα σαντιστικό το να βάζεις όλους τους cheaters να παίζουν μαζί, για να είμαι ειλικρινής. Και αρέσει ιδιαίτερα αυτή η τιμωρία. Επόμενο νέο! Hashtag Ubisoft. Θέλω όλοι τώρα να γράψετε hashtag Ubisoft. Περιμένω. Και Στέφανε, λείπεις, γύρνα πίσω ή στο τηλέφωνο, γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί. Ανά καιρούς μαθαίνουμε για πάρα πολλές συνδρομητικές υπηρεσίες. Τώρα έχει έρθει και η Ubisoft με το Uplay Plus να αλλάξει τα δεδομένα. Καλά, όχι και τόσο πολύ. Και αυτή θα έχει μια συνδρομητική υπηρεσία η οποία θα είναι στα 14,99, 15 χοντρικά, όπου θα έχουμε πρόσβαση σε πάνω από 100 παιχνίδια της Ubisoft και όχι σε standard εκδόσεις, αλλά σε premium. Όλα τα Assassin's Creed μέχρι και το Odyssey, τα Watch Dogs, τα Prince of Persia. Επίσης, όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία θα μπορούν να παίξουν νωρίτερα τα παιχνίδια τους, έως και 3 μέρες πριν, αλλά και θα έχουν access σε beta παιχνίδια. Εδώ να συμπληρώσω για όποιον ενδιαφέρεται, θα ξεκινήσει από 3 Σεπτέμβρη και μπορείτε να τσεκάρετε όλα τα παιχνιδάκια στο gamelab.gr, γιατί είναι πάρα πολλά παιδιά, δεν μπορώ να σας πω απ' έξω 100 παιχνίδια. Έχω να δηλώσω, μαζέψτε λεφτά, δεν πρόκειται να σας φτάνουν ούτε για διακοπές, ούτε για καινούριες κυκλοφορίες, ούτε για τις συνδρομητικές υπηρεσίες που πλέον μας έχουν πάρει τα αυτιά όλοι. Φιλαράκι. Θέλω να ευρώ να πάρω καινούριο παιχνίδι. Ναι, ρε φίλε. Κλείνοντας, να αναφέρω ότι κάπου μέσα στην εβδομάδα θα κυκλοφορήσει ένα βίντεο το οποίο η Άντα θα μας λέει ό,τι μα ό,τι έγινε στους τελικούς του Greek Legends. Εξωτερικό ρεπορτάζ, δεν σας λέω τίποτα άλλο. Ετοιμαστείτε. Ποιοι νίκησαν, πες μόνο αυτό. Spoiler! Να δεις το βίντεο. Έλα μορτά. Άντε, η We Love Gaming eSports. Συγχαρητήρια. Αλλά για όσους δεν είδαν τους αγώνες, έχουμε πολύ ωραίες συνεντεύξεις, πολύ ωραίες πληροφορίες και δηλώσεις. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Αν δεν ήσασταν εκεί, εσείς χάνατε, αλλά μπορείτε να δείτε τι χάσατε παρακολουθώντας αυτό το βίντεο. Αυτά ήταν έτσι από εμάς. Αν θέλεις κάνει μια εγγραφή, στο πεντοκαμπάνιτσα καναλάκι και εννοείται γράψει από κάτω ένα σχόλιο και περιμένω όντως να έχεις γράψει από κάτω hashtag Ubisoft τώρα. Μην ξεχνάς να μπεις στα social media για να τσεκάρεις τι κάνουμε εμείς πίσω από τις κάμερες κλπ. Και φυσικά να μπαίνεις και στο site μας για να τσεκάρεις παραπάνω πληροφορίες και παραπάνω νέα τα οποία δεν προλαβαίνουμε να σου αναφέρουμε. Antagonizer, Bad Wolf, out! Καλώς ήρθατε στα Gamelab News! Καλώς ήρθατε στα Gamelab News αυτής της εβδομάδας. Καλώς ήρθατε στα Gamelab News αυτής της εβδομάδας. Αυτό κάναμε ρε την εισαγωγή και κάναμε και παύση. Μαλάκες, δεν έχουμε 8 φορές εισαγωγή. Κλικ. Γαμώ το σπίτι. Είναι με το που είπα το κλικ, ναι. Μα τι ωραίος κόλος. Αυτό να μπει παρακαλώ. Ο άλλος είναι ο σοβαρός, ξέρω εγώ, 100 level. Και ο Φίλιππος είναι το νουμπάκι. Έλα. Ο Φίλιππος είναι το νουμπάκι το οποίο κοιτάει την καραμπίνα στην κάνει όταν βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά. Τι έγινε εδώ? Είναι το τελευταίο να τελειώνουμε. Είναι πρώτο τελευταίο.